POS και η διασύνδεσή του με τι μηχανής μηχανέ και το Υπουργείο των Οικονομικών παίρνουν μια παράταση. Ευχόμαστε όμω και ελπίζουμε κάποτε να γίνει. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ ουσιαστικό μέτρο κατά τη φοροδιαφυγής. Τι γίνεται, Νίκολα; λοιπόν, πρώτα απ' όλα συζητάμε από το 2020-2021. Κάποια στιγμή νομοθετήθηκε το φθινόπωρο βρίσκεται σε εφαρμογή η διαδικασία εδώ και τουλάχιστον τρει μήνε. Έχει δοθεί ήδη μία παράταση. Μιλάμε για δύο διαδικασίε. Η μία είναι 35 κάδε επαγγέλματα τα οποία αποκτούν POS και η άλλη είναι η διασύδαση των μηχανών με τα POS. Για τα δεύτερα, για τα οποία μιλάω, δόθηκε μια νέα παράταση μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σε κάποιες περιπτώσεις που θα έχεις αποδεδειγμένα κλεισμένο ραντεβού το Μάρτιο θα μπορεί να το υλοποιήσει το ραντεβού και μέσα στον Απρίλιο. Γι' αυτό λέμε ένα συν ένα ότι είναι η παράταση. Αλλά δεν σε πέρα πόσο πίσω είμαστε. Μόνο 60.000 επιχειρήσει έχουν κάνει τη διασύνδεση την οποία συζητάει όλη η χώρα χρόνια. Επί συνόλου 300.000. Η αναβάθμιση του λειτουργικού έχει προχωρήσει καλύτερα. Έχουμε φτάσει στο 85%. Αυτή γίνεται και από απόσταση. Γι' αυτό ναι, και προχώρησε. Θα πω το εξή. Η προθεσμία ήταν απαραίτητη, γιατί προφανώς βλέπουμε εδώ ότι αν άρχιζε να εφαρμόζεται το μέτρο, δεν θα υπήρχε Λειτουργικότητα. Όμω. τα δεκοχίλια, θα πέφτανε βροχή. Μακάρι σε ένα μήνα ή έστω σε δύο από τώρα να συμβεί. Είναι ουσιαστική μάχη κατά τη φοροδιαφυγή. Και έρχεται και καλοκαίρι, και το καλοκαίρι η φοροδιαφυγή είναι και λίγο μεγαλύτερη, όπω ξέρουμε. Έτσι. Από τα μπιτσόμπαρα μέχρι ό,τι άλλο υπάρχει και από τον τουρισμό. Είναι μέτρο που... με αντιστάσει, Νίκο. Με ναι. εμφανεί αντιστάσει. Τι βλέπουμε να... στην πράξη. Να ρωτήσω. Μία διευκρίνηση. Ναι. Εάν κάποιο ναι. τα έχει κάνει όλα, δηλαδή αυτέ οι 60.000 επιχειρήσει είναι υπόχρε να ενταχθούν στον νόμο ή και αυτέ παίρνουν παράταση. Όχι, όλε αυτέ που έχουν πάρει διασύνδεση, αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένε και βλέπει η ΑΔΕ. Μάλιστα. Ε, το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να, βλέπουμε, να βλέπει η ΑΔΕ όταν κόβεται μια απόδειξη ότι γίνεται και συναλλαγή. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν περιπτώσει που βαρούσαν. Ξέρει που βαρούσαν. Ναι, αυτό αν δεν το έχετε καταλάβει καλά, κάνει και το διευκρινίζει. Νίκο, τι συμβαίνει. Πήγαινε και πλήρωνε, Κράτα και τα λεφτά η επιχείρηση, αλλά δεν τα δήλωνε. Ακριβώ. Το Υπουργείο ή στην εφορία Ακριβώς. στην, αρχή που έπρεπε να τα δηλώσει τέλο πάντων. Αυτό αλλάζει τώρα. Σε Σου λέει λογα, από λογα, τη λογα, στιγμή λογα. που εισέπραξε και έκοψε απόδειξη, θα πρέπει η ταμιακή σου μηχανή να είναι συνδεδεμένη με το ε, POS. Yeah. Θα πει κάποιο, εντάξει, δεν τα καλύπτει όλα, γιατί θα πάει κάποιο με μετρητά, θα πληρώσει και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ένα μεγάλο μέρο καλύπτεται. Και τώρα πια που είμαστε σχεδόν στο να είναι λίγο πάνω οι συναλλαγές με κάρτες από τα μετρητά, μιλάμε για μεγάλο βήμα. Σημείωση απαραίτητη. Όλο αυτό, ανεξαρτήτως πρόοδου, πρέπει να έχει τελειώσει τέλο Ιουνίου. Για ποιο λόγο, Γιατί τότε θα χάσουμε δόση από το Ταμείο Ανάκαμψη. Είδαν και αποείδαν και το συνδέσαν. Πάμε να δούμε μια κάρτα ακόμα. Είναι αυτή η 35 κλάδη. Είναι τα ξύλα, οι αγορέ. Είναι μια σειρά από κλάδοι Οι για αυτού. Για αυτού τι ισχύει. Γιατί και αυτοί με στη χαμό, γιατί είναι ίδιε ναι. Δεν έχουν πάρει τα POS. Αν έχει ετηθεί μέχρι και σήμερα. Δεν κινδυνεύει με το πρόσωπο των 1500 ευρώ και το εγκαταστήσει εντό του Μαρτίου και κάνει και όλα τα υπόλοιπα. Α, αλλά σύνδεση. για αυτού δεν υπάρχει παράδοση που υπάρχει για του άλλου. Όχι. Μάλιστα. Αν δεν το κάνει, αν δεν το κάνει σήμερα. Αν δεν το έχει κάνει σήμερα, 1500. από αύριο 1500 ευρώ. Αν δεν έχει POS, η κάδη είναι γνωστή. Μάλιστα. Είναι εδώ και καιρό του έχουμε πει. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ και ήδη επηρεάζεται η αγορά. Αυτά είναι Σε ευχαριστώ πολύ. Τα αυτονόητα που μπορεί να γίνονται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο τα κάνουμε εμεί τώρα.